Καμιά απόφαση δεν έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου σχετικά με τα διαχειριστικά μέτρα που θα ισχύσουν στις παραλίες Οτοκίας της Χελώνας Καρέτα Καρέτα και το ερχόμενο καλοκαίρι. Ο Αντιπρόεδρος των Επαγγελματίων του Βασιλικού, Νίκος Βαρδακαστάνης, υπογράμμισε ότι τα μέτρα θα γνωστοποιηθούν στις 20 με 25 Μαΐου. Τη διαβεβαίωση ότι τα σφαγεία της Ζακύνθου θα εξαιρεθούν από τα μέτρα που θα λάβει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σφραγίζοντας ορισμένα από αυτά, έλαβε ο Δήμαρχος Αρτεμισίων Αντώνης Αντίοχος σε επαφή που είχε με την Υπουργό Κατερίνα Μπατζελή. Υπογράμμισε δε πως είναι στο χέρι του Νομάρχη Διονύση Γάσπαρου να υπογράψει τη νέα άδεια λειτουργίας των σφαγείων. Τη συνέχιση των εργασιών στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών ζητά ο Δημοτικός Σύμβουλος και επικεφαλής της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, Νίκος Ακτύπης. Στο νησί μας θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο το τριήμερο συνέδριο των φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Στο θέμα αναφέρθηκε ο μηχανικός του Συνδέσμου Καθαριότητας, Θοδωρής Κάρδαρης. Παρέμβαση για το ζήτημα που έχει προκύψει με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της πλατείας του Ναυαγίου πραγματοποίησε ο επικεφαλής της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Ελατίων Νίκος Ακτύπης, τονίζοντας πως ο Δήμος πρέπει να διασφαλίσει τα συμφέροντά του. Έντονα παράπονα για το πώς λειτουργούν οι επιχειρήσεις στην πλατεία Σολομού και τον τρόπο που αδειοδοτούνται διάφορες εταιρείες εξέφρασε ο καταστηματάρχης Διονύσης Βουρδέρης.